Η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως, που είναι γνωστή ως Μονή Φλαμουρίου, απέχει περίπου μία ώρα από το Βόλο. Κτήτορας της Ιεράς Μονής υπήρξε ο Όσιος Σιμεών, ο ανυπόδητος και μονοχήτων, καταγόμενος από την Αγιά. Ήλθε στην περιοχή αυτή από το Άγιον Όρος και διέμεινε στο Ύπεθρο κάτω από κάποια μιλιά, υποβάλλοντας τον εαυτό του σε φοβερή σκληραγωγία, με νηστείες και αγρυπνίες. Ξάπλωνε επί στρογγυλών λίθων ώστε να κοιμάται ελάχιστα μόνο δια την ανάγκη του σώματος. Βεβαίως κατά το θέρος, η μιλιά είχε τα φύλλα της και ήθελε νομίσει της ότι του προσφέρει κάποια παρηγορία με τη σκιά την οποία έκανε τη μεσηβρία και ούτω ανεπάβετο ο Άγιος. Ομοίως και κατά τη νύχτα, ότε δεν ήταν δυνατόν το ψύχος ένεκα της κατά την ημέρα θερμότητας του ηλίου. Αλλά δια τον χειμώνα τι ήθελε η ποιτής, διότι τότε η μιλέα δεν είχε φύλλα, αλλά και αν ίσως είπομεν ότι είχε, θα ήταν ανοφελή και άχρηστα, εξαιτίας των ανέμων ή την εσεφίσων και τις χαλάζες και των χιώνων, έτινες έφθαναν τας δύο και τρεις πιθαμάς ή και περισσότερων, ενώ αυτός ή το γυμνός και ανυπόδητος, εν μόνο ένδυμα φέρον και εκείνο παλαιών. Τίποτε δε δεν είχε δια να εμποδίσει τη βία των ανέμων, ούτε κλίνην δια να έχει ολίγην ανάπαυση, ούτε η δύνατο να ανάπτει πυράν, επειδή η χιόν και ευρωχέ την έσβηναν. Αληθώς και λίθινος εάν ήτο, πάλιν δε θα υπέμεναν επί το σούτον. Τούτο δεν είναι άλλο, ημιμόνον φανερά η χείρ και η δύναμη του Θεού, είτε στον εσκέπαζε και τον διεφύλατε. Οι περιχωρήτες τον έβλεπαν με σεβασμό, τον αγάπησαν και μερικοί θέλησαν να μείνουν πλησίον του. Γι' αυτούς κατασκεύασε πρόχειρες καλύβες, αργότερα δε έκτισε μικρό ναό προς τιμή της Αγίας Τριάδος και συγκροτήθηκε το πρώτο κοινόβιο. Τότε, αφού έδωσε τις απαιτούμενες υποθήκες στους κοινοβιάζοντας, ανεχώρησε και ως άλλος Κοσμάς Ετωλός περίλθε πολλές περιοχές της υπόδουλος Ελλάδας. Λάρισα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Σέρβια, Γρεβενά, Άγραφα, Λαμία, Θήβα, Χαλκίδα και Αθήνα, κηρύσσοντας το σωστικό λόγο του Θεού και θεραπεύοντας πνευματικός και σωματικός ασθενούντες. Από την Αθήνα μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη και γίνεται δεκτός με τιμές από τον Πατριάρχη. Στο μεταξύ πληθαίνουν οι μοναχοί της Αγίας Τριάδος. Όντας στην πόλη, θεράπευσε την κόρη του Βεζίρη, ο οποίος από ευγνωμοσύνη του πρόσφερε πλούσια δώρα, χρήματα και προνόμια. Έτσι, ο Όσιος Σιμεών πέτυχε την αποπεράτωση του μοναστηριού και του τείχους. Αργότερα εκοιμήθηκε κυρίω το 1594. Ο δε Πατριάρχης Ιερεμίας τον ενταφίασε με τιμές στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Χάλκη. Το 1596 ανακομίστηκε το λείψανό του στο Φλαμούριο και ο τάφος του απέβη πηγή αμάτων. Αλλάς διηγηθόμεν και ολίγα εκ των πολλών θαυμάτων, τα οποία δια του Σεπτού Λειψάνου του Αγίου ετελέστησαν προς καλυτέρεν ωφέλειαν και νουθεσίαν ημών. Με το λίγον καιρόν οι πατέρες της Μονής, προκειμένου να περιέλθουν την έβιαν διελεημοσύνην, καθώς είναι η συνήθεια των μοναστηρίων, παρέλαβαν με θεαυτόν εντός μικρού κοιτίου ένα δάκτυλον εκ του Αγίου Λειψάνου του Αγίου. Περιερχόμενοι δε τα χωρία της Ευβίας, μετέβησαν και εις την πόλη των Ωραίων. Εκεί ήτο επί πολλήν καιρόν ασθενής της, του οποίου ο στόμαχος ήτο διονγκωμένος και δεν είναι δύνατο να χωνεύσει το φαγητόν το οποίον έτρωγεν. Είχε το πρόσωπό του μαυροκίτρινον, η κοιλία του και οι πόδες του ήσαν εξογκωμένοι και ήτο σχεδόν όλο συνθρωπικός. Ούτως, ως ήκουσεν ότι οι μοναχοί του Αγίου μετέβησαν εκεί, έδραμε προς αυτούς μεταδεήσεως πολλής και έκλαιε και προσέπειται και παρεκάλει. Τι έλεγε και τι δεν έταζε δεν περιγράφεται. Την ψυχή του έδιδεν κατά των κοινών λόγων, την οποία δεν όριζε, αρκεί μόνον να έκαμνον έλεος εις αυτόν. Βλέποντας λοιπόν οι πατέρες την πολλήν αυτού δέησιν, μετέβησαν εις την οικίαν του, ο δε με ταυτόν ιερεύς και πνευματικός, τελέσας αγιασμών, ενεβάπτισε το Άγιον Λείψανον εντός του αγιάσματος. Καθώς δε ο ασθενής εισπάστη το ιερόν λείψανον και έπιεν από τον αγιασμόν, ευθύς ελευθερώθη από το ανίατον πάθος.
Η Μονή αναγνωρίστηκε πατριαρχική και σταυροπηγιακή με σχετικό σιγήλιο. Η Φλαμουρίου είναι άβατη στις γυναίκες, σύμφωνα με όσα καθόρισε ο Όσιος ιδρυτής της. Αναφέρεται μάλιστα ότι η κόρη του Βεζίρη από ευγνωμοσύνη ήρθε για να προσκυνήσει στη Μονή. Πηγαίνοντας να περάσει την πύλη, δεν της επετράπη υπό του Οσίου. Θαυματουργικό το τρόπο, σεισμός έγινε και το άλογο δεν προχωρούσε. Λοιπόν, εσεβάστε το άβατον της γυναίκας. Ανέβηκε μόνον σε εξωτερικό πύργο και είδε το εσωτερικό της Μονής. Παλαιοί παππούδες έβλεπαν κάτω στην πλάκα της πύλης το αποτύπωμα του πετάλου του αλόγου της. Το καθολικό είναι απλός βυζαντινός ναός με λίγες στιχογραφίες στην οροφή και απλό τέμπλο. Και το όλο συγκρότημα δίνει την εντύπωση ενός ασκητικού αγροτικού μοναστηριού που καλύπτει στοιχειωδώς τις ανάγκες εγκαταβιώσεως και ασκήσεως των μοναχών. Αν και η Μονή βρίσκεται σε δύσβατη και απομονωμένη δασόδη περιοχή και το χειμώνα αποκόπτεται εντελώς λόγω χιονοπτώσεων από τον υπόλοιπο κόσμο, στην περίοδο του εμφυλίου αντάρτες άρπαξαν τα πτωχικά της υπάρχοντα, ιστορικά έγγραφα, κοιμήλια, οικοσκευή και την βομβάρδισαν με αποτέλεσμα να μην μείνει ούτε ένα δωμάτιο κατάλληλο για διαμονή. Η αδελφότητα αγωνίστηκε με πενιχρά μέσα να αποκαταστήσει τα κτίσματα ώστε να μπορεί να εγκαταβιώσει. Έχει, παρά την παινία της, την ευλογία της τιμίας κάρας του κτήτορος Οσίου Σημεών και της δεξιάς χειρός του Αγίου Γερασίμου, του οποίου ο τάφος βρίσκεται στην ομώνυμη Μονή της Μακρινίτσας. Με τη Φλαμουρίου έχει ενωθεί και η Μονή Αγίας Τριάδος Σουρβιάς που έκτισε το 1627 ο Άγιος Διονύσιος ο Εν Ολύμπο.